Λοιπόν, όταν παίζουν ταυτόχρονα οι δύο ελληνικές ομάδες, που παίξανε σήμερα σχεδόν ταυτόχρονα τέλος πάντων, συνέπεσε σίγουρα το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με το πρώτο του Ολυμπιακού, είμαι σε μια τρέλα, είμαι να παίρνω τα χάπια μου, οπότε σιγά σιγά να δούμε τι έγινε. Αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο που μπορώ να τον βάλω κιόλας στην απόψινή βραδιά, είναι ένα εισιτήριο, δύο έργα θρίλερ. Θυμάστε οι παλιότεροι που πηγαίνατε στο σινεμά και με ένα εισιτήριο βλέπατε δύο-τρία έργα. Διάφορα έργα. Δεν θα επεκταθώ. Τα ξέρω από διηγήσεις. Εγώ δεν είμαι τόσο παλιός πια. Και ουσιαστικά, μάλλον δύο θρίλερ είδαμε με ένα εισιτήριο. Δηλαδή κάτσαμε σε μια καρέκλα και δεν σηκωθήκαμε ώρες ολόκληρες. Φυσικά, για να τα πούμε όλα όπως είναι, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, αν και πήγε να τη χάσει μέσα από τα χέρια του. Και ο Ολυμπιακός έκανε μια ήττα εκτός προγράμματος, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν θα πούμε τώρα ότι η ήττα στην Bayern είναι εντός προγράμματος, επειδή είναι η Bayern. Δεν είναι ποδόσφαιρο η Bayern, είναι μπάσκετ. Και ουσιαστικά μπαίνει τώρα στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαβολοβδομάδα της σεζόν, νωρίς ακόμα βέβαια, με ένα μεγάλο πρέπει. Και όταν λέω διαβολοβδομάδα, πιάνω μέσα και το μάτι της Κυριακής στην Α1. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς είδαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χαιρετώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είμαστε στο Court Seat. Είμαστε στη Μυρωδιά Σπυριάρας. Δώστε μας τα like, τα subscribe και όλα αυτά. Να ενημερώσω ότι έχουμε και ένα νέο, ας πούμε, τρόπο να μας στηρίξετε. Λέγεται Super Thanks ή σας ευχαριστώ ή κάπως έτσι στα ελληνικά, αν έχετε το YouTube, τα settings του YouTube στα ελληνικά, όπου εκεί μπορείτε να ρίξετε τον οβολό σας, αν πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο για να γίνει το κανάλι πιο καλό και ίσως και να οργανώσουμε και κάτι στο μέλλον, γιατί όχι, και να έχει και εσάς μέσα. Αλλά αυτό θα το πούμε σιγά σιγά, αναλόγως με το πώς κυλάει η σεζόν και τι πράγματα θα μαθαίνουμε και θα ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάω στον Παναθηναϊκό πρώτα χρονικά, επειδή ξεκίνησε το μάτς νωρίτερα. Το μάτς του Παναθηναϊκού μου έμοιαζε πάρα πολύ με το Εφές Ολυμπιακός, απλά δεν είχε την κακή κατάληξη. Δηλαδή ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός φέτος, το πρώτο ημίχρονο του. Είναι εξαιρετικός, παίζει πολύ καλή άμυνα, επιτέλους μετά από καιρό παίζει καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός και στην επίθεση η μπάλα κυλάει, περνάει από χέρι σε χέρι, όμορφο μπάσκετ, με μπροστάριδες προφανώς τους καλούς του παίκτες τώρα στην αρχή, τον Grant, τον Nan και τον Lesor. Με καλό και τον Osman και φυσικά και τον Brown, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απόψε. Το πρώτο σημαντικό πράγμα που σημείωσε είναι το δεύτερο φάουλ του Colson νωρίς στο παιχνίδι, του Bonzi Colson, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Και ουσιαστικά το καλό δεκάλεπτο φάνηκε από την καλή άμυνα, ξαναλέω. Η άμυνα είναι σε πρώτο πλάνο για μένα για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, όπου δέχεται μόνο 15 πόντους, βάζει 21 και όπως έκανε και ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ, ξαναλέω, μοιάζει πάρα πολύ το μάτς σε όλη τη διάρκεια του. Η Φενέρ ξεκινάει μία assist με 6 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει μπει μέσα με τσαμπουκά, με όρεξη, κάτι που τον έχουν κατηγορήσει ότι έλειπε τον τελευταίο καιρό, κυρίως επειδή έχει πάρει το ευρωπαϊκό και είναι άνετος κλπ. Κλπ. Στη δεύτερη περίοδο ξεκινάει πάρα πολύ καλά ο Μπράουν. Γελάω πάρα πολύ σε μια φάση που λέει ο Άγγλος ο speaker ότι ο Μέλι κάνει μια πάσα κάτω από τα πόδια σκαστή αλλά Λουκ Σίγμα. Και λέω πούσε ρε τηλέμαχη χιτήρι να δεις που σου έχουν φτιάξει και πάσα με το όνομά σου. Τεράστιε, τεράστιε. Λοιπόν, ο Μπιμπέροβιτς αρχίζει και ζεσταίνεται. Ο Μπιμπέροβιτς, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας της Φενέρ, αλλά ήταν και μοιραίος που έχασε δύο πολύ κρίσιμες βολές στο τέλος. Γενικότερα τον Μπιμπέροβιτς, εγώ θέλω να τον πω, αλλά κολώνω να τον πω ακόμα, σαν ένα παίκτη που θα παλέψει να γίνει ο νέος Μπογκδάνοβιτς στο NBA. Είναι πολύ πιτσιρικάς.
Είναι πολύ καλός παίχτης. Έχω την εντύπωση ότι του λείπουν λίγο τα κότσια του Μπογκδάνοβιτς, τα κάκαλα και γενικότερα η προσωπικότητα. Αλλά γενικότερα σαν μπάσκετ μου αρέσει πάρα πολύ ο Βόσνιος, ο οποίος παίζει με την Τουρκία, την εθνική Τουρκίας. Λοιπόν, χαίρομαι τον Άνετο μεταξύ, ο οποίος έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο πρώτο φαίνεται ότι είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος κουβαλάει, είναι ηγέτης. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα, πάρα πολύ σημαντικό για μένα, που δεν έχει να πει είμαι ο Ναν, είμαι η επιθετική ενέργεια της ομάδας κλπ. Στείνεται, τον σκοτώνει ένας αντίπαλος, στείνεται για επιθετικό φάουλ, το παίρνει και το πανηγυρίζει, γιατί αυτό είναι να είσαι ηγέτης. Όχι μόνο να τα βάζεις, αλλά και να βάζεις και το κορμί σου σε πολύ κρίσιμες στιγμές, να πάρεις το επιθετικό φάουλ, να κάνεις την κόντρα του, το τζαρτζάρισμα που λέγαμε στο ποδόσφαιρο κλπ. Λοιπόν, βλέπω πολύ ωραίες περιστροφές στην άμυνα του Παναθηναϊκού και ουσιαστικά πολλά κλεψίματα. Τελειώνει τέλος πάντων το ημίχρονο με 11 πόντους διαφορά και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός δείχνει να ελέγχει τον αγώνα απόλυτα, πάνω απ' όλα ξαναλέω με την άμυνα του, το τονίζω για 77η φορά. Στην τρίτη περίοδο ανέβηκε λίγο η Φενέρ, αλλά και πάλι ο Παναθηναϊκός δείχνει το ελέγχει το μάτς. Η περίοδος τελειώνει με 54-62 η τρίτη. Πάρα πολύ κομβική στιγμή η οποία δείχνει και πάλι την όρεξη των Παναθηναϊκών είναι μια ταπάρα που κάνει ο Λεσόρ στον Γκούντουριτς και καπάκια καλάθι του Χουάντσο. Ο Μπιμπέροβιτς παλεύει και εκεί σιγά σιγά αρχίζω και συνειδητοποιώ, γιατί εντάξει, έχει αρχίσει και λίγο και ο Ολυμπιακός, τα βλέπω λίγο μισά-μισά, ότι έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι όσο έπαιξε ο Γιούρτσεβεν, ο οποίος προφανώς είχε, ας το πούμε λίγο και μαζεμένα, από τη Φενέρμπαχτσε που έφυγε με κάπως άσχημο τρόπο, σήμερα ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός, πολύ καλός. Στο διάστημα που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, ξέχασα να πω, με τον Μπόμπαν αντίπαλο, τον Μπόμπαν τον εξουδετέρωσε. Βγήκε ο Μπόμπαν, δεν ξαναμπήκε ποτέ μέσα, γιατί ουσιαστικά τον έπαιξε πάρα πολύ σωστά ο Τούρκος, ο Ουσμπέκος, και ο Μπόμπαν δεν φάνηκε πουθενά. Τώρα, ένα πράγμα που με ενόχλησε κάπως, αλλά δεν βγήκε σε κακό τελικά του Παναθηναϊκού, είναι κάπως η αδράνεια του Αταμάν στη φάση που μειώνει η Φενέρ και το φτάνει στο 64-65, αν δεν κάνω λάθος. Ξεπατώθηκε εκεί πέρα ο Μπιμπέροβιτς, έτσι. Έχει βελτιωθεί λίγο και ο Baldwin και λοιπά. Γενικότερα δεν είναι καλή η Φενέρ και γι' αυτό λέμε μπράβο στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν φάνηκε ούτε πολύ ο Χέις, ούτε ο Κόλσον, έτσι. Και ουσιαστικά μετά το time out γίνεται άλλη μια κακή επίθεση και με καλάθι του ξάδερφου του Light, που λέω εγώ, του Hall, περνάνε και μπροστά με 67-65 οι Τούρκοι. Εκεί πέρα οι Τούρκοι κρατάνε το προβάδισμα για κάποιο διάστημα και εμφανίζεται ξαφνικά ποιος άλλος, ο Τουρκοφάγος, το έχει ξανακάνει και με τη δικιά μου την ομάδα, τον Ολυμπιακό, ο Σλούκας, ο οποίος βάζει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι, 73-75 σημειώνω εδώ πέρα, τα ξέρει τα καλάθια, έχει υπάρξει και παίχτης της Φενέρ τέλος πάντων ο Σλούκας, και μετά με καλάθι Λεσόρ, με φάουλ, με challenge ένα το άλλο, κερδίζει ο Παναθηναϊκός με 76-81, συγγνώμη. Πολύ κρίσιμο, ξέρετε ότι τα στατιστικά δεν τα έχω σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη, αλλά μερικά τα κοιτάζω ιδιαιτέρως. Αυτό που με έκανε να πω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα και ουσιαστικά και πήγε να τα θαλασσώσει στο τέλος, κρατήθηκε, είναι οι 14 ασίστ των Τούρκων με 15 λάθη. Οπότε υπάρχει αρνητικό συντελεστής εκεί, εγώ λέω ότι η ομάδα δεν αξίζει να κερδίσει. Οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιοδήποτε μάτς. Rebound ο Παναθηναϊκός με την εμφύση είχαν παρόμοια και παρόμοια και τα επιθετικά, άρα τα rebound ψιλοεξουδετερώθηκαν μεταξύ τους οι ομάδες, και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ο Αταμάν πήγε πολύ σοβαρά στο match, σοβαρότερο από ποτέ, γι' αυτό και έκανε και μικρό rotation, έχοντας φυσικά και προβλήματα με Μίτογλου, με Παπαπέτρου που κάνουν τη νίκη μεγαλύτερη ακόμα. Δεν έπαιξε και ο Γκριγκόνης, ο Κωστάκης δεν έπαιξε, ο Καλαϊτζάκης δεν έπαιξε, έπαιξε με πάρα πολύ μικρό rotation και κέρδισε έναν σημαντικό αντίπαλο ο οποίος δεν είναι στα καλά του. Θυμίζω και τη σφαλιάρα την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ερυθρό Αστέρα που φεύγανε οι Τούρκοι να μην τους πιάσει κίνηση από την τρίτη περίοδο. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, να γυρίσω το τευτέρι μου εδώ πέρα, τον μπακαλίστικο, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει με την καλή του την πεντάδα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ, πρέπει να το πω. Χάσαμε από το Στρουμφάκι σήμερα, ρε. Χάσαμε από το Στρουμφάκι σήμερα. Λοιπόν, το οποίο βάρεσε
23 σούτ, αν δεν κάνω λάθος, 14 δίποτα και 9 τρίποντα. Δεν είναι δυνατόν να χάνεις από την Bayern με αυτόν τον τρόπο. Βάλανε ο Μπούκερ. Οχ, λέω τα σωστά ψυχά μου τώρα. Βάλανε ο Μπούκερ και ο Έντουαρτς 50 πόντους. Ο Ριγκομπέρτ Σόγκ και το ανιψάκι του, ξέρω εγώ. Δεν πάει καλά, δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Είναι χαμένοι λίγο στους ρόλους, έως πολύ, δεν ξέρω τι να πω. Ξεκινάει θεωρητικά η καλή πετάδα του Ολυμπιακού. Κι όμως το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει με επικράτηση, ας το πούμε έτσι, της Μπάγκερ με 20-19. Που πάντα λέμε ότι ξεκινάει καλά ο Ολυμπιακός, παίζει ωραία κλπ. Ανησυχητικό πάρα πολύ ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ολόκληρο και σχεδόν μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έχουμε δύο και μετά τρεις παίκτες να σκοράρουν. Σάσα 8, Φαλ 6, 14 και 5 ο Παπα-Νικολάου 19. Ένα τρίποντο και μία... και ένα follow, τέλος πάντων, που έχασε τρίποντο ο Φουρνιέ, ο αρνητικότατος Φουρνιέ, ο οποίος έπαιξε και 20 λεπτά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει. Το βλέπω και μου βρωμάει. Ευτυχώς, λέω μέσα, μου είπε και ο Νέιπιερ, ο οποίος ο άνθρωπος, εντάξει, μπορεί να βάζει καλάθια μια στο τόσο, έτσι, αλλά γενικότερα είναι μεγάλη φύρα για τις ομάδες του, και δυστυχώς έπαιξε πολύ και δεν το εκμεταλλευτεί κάπως όσο έπρεπε. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο είναι το δεκάλεπτο που χάρηκε ο κάθε Ολυμπιακός. Μπήκανε μέσα οι παγκίτες εντός εισαγωγικών και κάνανε παπάδες. Μπήκε ο Βιλντόζα αντί για το walk-up. Καμία σχέση. Έτσι, φοβερός Βιλντόζα στο δεύτερο. Μπήκε ο Ντόρσε αντί για το Φουρνιέ. Πολύ καλός. Μπήκε ο Πίτερς εξαιρετικός. Μπήκε ο Ράιτ. Έτσι, μπήκε ο Μακίσικ. Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός από εκεί πέρα που είναι σε μία φάση ίσα-ίσα-ίσα κάνει ένα γκάζι. Και φτάνει στο 32-43 που είναι το τέλος του ημιχρόνου. Τρίποντα συνεχόμενα, Πίτερς σημειώνω εδώ πέρα, Ντόρσεϊ, Βιλντόζα, εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας. Χάρμα ή δέστε, χάρμα ή δέστε. 12-24 είναι το σκορ στη δεύτερη περίοδο. Αφήνουμε από ό,τι βλέπω την Μπάγερ να σουτάρει. Πολύ καλά κάνουμε γιατί η Μπάγερ δεν τα βάζει τα σουτ. Έχει 3 στα 17 στο πρώτο ημίχρονο. Και το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός ελέγχει και το ρυθμό, 10 assist, 3 λάθη, κερδίζει τα rebound επιτέλους, ίσως πρώτη φορά φέτος, που έχει μεγάλο πρόβλημα, και βλέπω τα πράγματα να δείχνουν έναν Ολυμπιακό περσινό, ας το πούμε έτσι, να ελέγχει τα μάτς, να έχει τα rebound στα χέρια του κλπ. Και φυσικά, τότε ξεκινάει η τρίτη περίοδος, όπου γυρνάνε οι βασικοί, που είναι όλοι μέτριοι, εκτός από Βεζένκοφ. Έτσι, μπαίνει ξανά ο Γόκαπ, μπαίνει ξανά ο Φουρνιέ, δεν φανήκανε πουθενά. Μην μου πείτε, έβαλε τρίποντο ο Γόκαπ στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έβαλε 2 τρίποντα ο Γόκαπ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και ουσιαστικά, με λάθη στην επίθεση, οι άλλοι περνάνε μπροστά. Με ένα σερί 10-0 εξαϊλώνουν τη διαφορά των 12 πόντων, σχεδόν, και μετά περνάνε και μπροστά. Το φοβερό. 59-61 σημειώνω εδώ πέρα. Τα έχω σημειωμένα γιατί είναι δύο μάτς. Συγγνώμη που κοιτάω κάτω συχνά σήμερα. 59-61 σημαίνει ότι βάλαν τούτη εδώ 27 πόντους στην τρίτη περίοδο. Στο πρώτο ημίχρονο ολόκληρο βάζουν 32. Βάλανε δηλαδή σχεδόν σε 10 λεπτά όσα βάλανε σε 20. Τι να λέμε από εκεί πέρα, ρε. Τι να λέμε από εκεί πέρα. Εκεί πέρα κάτι κάνεις, κάτι κάνεις σκληρό φάουλ. Κάτι κάνεις να τους κόψεις το ρυθμό. Τι να πω. Και πάνω απ' όλα, γιατί εντάξει, την Bayern εγώ δεν την έχω σε καμία υπόλοιψη σαν σοβαρή ομάδα, γιατί είναι πολύ run and gun, επιθετική ομάδα κλπ. Με τα στρουμφάκια στα guard που κανονικά με τους παίξεις πλάτη δεν το έχουν σε τίποτα. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος έχω σε τεράστια υπόλοιψη και σας το έχω πει και με τον Παναθηναϊκό που έχασε η Bayern, αλλά έχασε στο τέλος με το ζόρι στο ΆΚΑ, είναι ο Βάιλερ Μπαμπ. Ο Βάιλερ Μπαμπ, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίχτης, τα κάνει όλα και συμφέρει. Και σήμερα ήταν προφανώς καλός για άλλη μια φορά. Λοιπόν, στην τέταρτη περίοδο, για να το κλείνουμε σιγά σιγά, βάζει ο Ράιτ πόντους στην αρχή, αλλά ο Έντουαρτ σουτάρει σαν να μην υπάρχει αύριο και κάποτε θα τα βάλει. Έτσι. Ο Έντουαρτ ήταν αρκετά άστοχος, αλλά τα κρίσιμα τα έβαλε. Και μην ξεχνάμε, έβαλε 30 πόντους, έτσι. 30 πόντους με 23 σουτ σημαίνει ότι του έλεγε ο Χέρμπερτ, δώσε αγορίνα μου και όπου βγει. Και τελικά βγήκε, τι να πω. Λοιπόν,
Παίρνουμε λίγο πάνω μας εμείς οι Ολυμπιακοί, κάνουμε 66-71 με δύο τρίποντα συνεχόμενα Ντόρσε και Μακίσικ. Μετά αρχίζει μια τραγική περίοδο για τον Ολυμπιακό. Ένα έσχος. Ένα έσχος με τραγικές επιθέσεις, κακές άμυνες. Η άλλη κακή κυκλοφορία έφτασε κοντός να βάλει ο Νίκος Ρίζος του μπάσκετ, να βάζει κάτι καλάθια κάτω από το καλάθι, να μην παίρνουμε χαμπάρι που βρισκόμαστε και που πατάμε. Και το πάει 79-72. Ουσιαστικά δηλαδή σου κάνει 13-1 στο τέλος. Και ευτυχώς βάζουμε δύο τρίποντα εκεί πέρα και το πάμε 79-78 που έχει μεσολαβήσει ένα τραγικό λάθος στην επαναφορά των Γερμανών. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μας κάνουν την κηδεία, χάνουμε, χάνει και δύο σούτ ο Βεζένκοφ στο τέλος, ο οποίος έκανε πάρα πολύ ώρα πάλι να σουτάρει στο τέταρτο, αλλά τα δύο τελευταία που σούταρε δεν τα έβαλε, ήταν κρύος, ήταν εκτός ρυθμού, πείτε ό,τι θέλετε, και η Μπάγερ νικάει με 84-80 και ό του θαύματος και της εκπλήξεως, που θα έλεγε και η Madame Σουσού, μας πήραν πάλι τα rebound. 37-34. Στα σύστηματα λάθη ήταν ελαφρώς καλύτερη αυτή. Στα τρίποντα 32% μόνο η Bayern, παρόλα αυτά σουτάρανε και στο τέλος τους βγήκε. Και ξαναλέω, το μας τελειώνει με μένα τραβάω τα μαλλιά μου που μας βάλανε οι κοτσιδάτοι 50 πόντους από τους 84. Από τους 84, συγγνώμη. Απ' την άλλη, ο Σάσα πρώτος σκόρερ, ο Ντόρσεϊ δεύτερος και ο Ράιτ τρίτος. Λοιπόν, πάλι παιχνίδι με το ρολόι αρκετά, που και αφορά κυρίως τον Γόκαπ και τον Φουρνιέ, και ουσιαστικά στο τέλος χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια και πλέον έχουν έναν γολγοθά τριών μάτς, όλα εντός, σημαντικό, εκτός να κάνω μεγάλο λάθος, που έχει δηλαδή ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, τη Ρεάλ την Τρίτη και την Μπαρσελόνα την Πέμπτη ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι αυτή η σειρά. Λοιπόν, ποιος θα το έλεγε ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με 2-3. Θα μου πεις νωρίς είναι ακόμα, ναι, όλα καλά, σωστά. Αλλά ζητούνται ρόλοι, ζητείται χημεία και ζητούνται ψύχρεμες αποφάσεις, γιατί πέρυσι θυμίζω ότι μέσα στην Bayern έγινε ένα πολύ σημαντικό διπλό που ανέβασε την ψυχολογία κατακόρυφα και γύρισε το διακόπτη που λέμε, το είχε πει και ο Μπαρτζόκας, το θυμάμαι, και ο Ολυμπιακός πήρε τα πάνω του και έφτασε ουσιαστικά μέχρι το Final Four, όπου κατέλαβε και την τρίτη θέση. Αλλά φέτος το μάτς ήταν νωρίς, δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά και πάλι θέλω να πω, νίκα εφόσον νικάς 11 πόντους στο ημίχρονο, 12 πόντους νικάς και τους έχεις πάρει φαλάκι στη δεύτερη περίοδο και φαίνεις ότι είσαι καλύτερη ομάδα στην τελική ρεση. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κάνουμε παρέα ξανά την Κυριακή το βράδυ μετά το μάτς της Α1. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους δικούς σας ανθρώπους, να παίζετε μπάσκετ, να βλέπετε μπάσκετ, να στηρίζετε την Σπυριάρα όπως και όταν μπορείτε. Τα υπόλοιπα τα λέμε εν καιρό μετά το επόμενο φυσικά μάτς, το οποίο είναι και το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Γεια χαρά!